Βαγγέλη, ξέρεις τι είναι σήμερα? Τι? Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Και ξέρεις τι λέω? Τι? Να φτιάξουμε πολύ όμορφες ανοιξιάτικες κατασκευές, να στολίσουμε το σπίτι μας. Σ' αρέσει η ιδέα? Ναι. Τι θα κάνουμε? Ανοιξιάτικα lovebirds με χάρτινα πιατάκια και τουλίπες, λουλουδάκια από χάρτινα καλαμάκια. Σ' αρέσει? Ναι. Πάμε να τα φτιάξουμε? Ναι. Πάμε. Λοιπόν, Βαγγελάκο, θα φτιάξουμε τώρα τα lovebirds. Τι υλικά θα χρειαστούμε για να κάνουμε τα lovebirds? Για πες μου. Ναι. Με τι θα χρειαστεί να κόψουμε? Ψαλίδια. Με τι θα κολλήσουμε? Με την κόλλα. Φυσικά θα χρειαστούμε και ένα περφορατέρι για τα σχεδιάκια που κάνεις εσύ τώρα, για να στολίσουμε τα πουλάκια μας. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και ένα μολυβάκι για να σχεδιάσει η μαμά πάνω στο χαρτάκι το πουλάκι. Βαγγέλη, ξέρεις τι είναι τα lovebirds που έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε? Τι? Λοιπόν, είναι παπαγαλάκια μικρού μεγέθους από την Αφρική. Αγαπιούνται πάρα πολύ και είναι πολύ στοργικά το ένα απέναντι στο άλλο. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάποια από αυτά, τα αγοράζουμε πάντα 2-2. Ζουν μαζί μέχρι το τέλος και περίπου ζουν 10 με 15 χρόνια. Κοίτα τι έφτιαξα, μαμά. Είναι πολύ ωραίο, Βαγγελάκι μου. Λαμπινάω. Πάμε να φτιάξουμε κάτι να φάμε? Πάμε. Η πραλίνα φουντουκιού Καοτόνικ με κακάο και γάλα είναι εμπλουτισμένη με ασβέστιο και βιταμίνη D. Έχει υπέροχη γεύση, τέλεια υφή και θα ξετρελάνει το παιδί σου. Βαγγελάκι μου, τώρα που φάγαμε, πάμε να κάνουμε τη δεύτερη κατασκευή? Ναι. Ωραία. Θα φτιάξουμε τις ανοιξιάτικες τουλίπες. Τι θα χρειαστούμε? Για κοίτα τι έχουμε πάνω στο τραπέζι μας. Καλαμάκια, κόλλα, ψαλίδι και το τρυπητήρι. Ναι.